Στο κέντρο της Αθήνας, την Πλάκα, στην οδό Αδριανού 105, στεγάζεται σε μία διόρροφη μονοκατοικία το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής. Πρόκειται για έναν κοινοφελή οργανισμό που ιδρύθηκε το 1989 από μία ομάδα μουσικών, μουσικολόγων και ερευνητών με στόχο να υπηρετήσει τη μουσική έρευνα και τη μουσική πληροφόρηση. Ένα σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου αφορά τη μουσική τεκμηρίωση, δηλαδή την καταγραφή της ελληνικής μουσικής ζωής και της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, καθώς και την δημιουργία του ψηφιακού αρχείου της ελληνικής μουσικής. Για τον σκοπό αυτό υλοποιήθηκαν σχετικά έργα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Κρήτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με τη χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Στο Ινστιτούτο υπάρχουν χώροι βιβλιοθήκης και αρχείων, καθώς και μικρών εκδηλώσεων. Χώροι εργασίας όπου γίνεται ψηφιοποίηση και καταχώρηση. Υπάρχει επίσης ένα πειραματικό εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων, όπου γίνονται μετρήσεις και ανακατασκευές ιστορικών οργάνων. Το κέντρο ψηφιοποίησης ήχου αποτελείται από δύο στούντιο εξοπλισμένα με υψηλής ποιότητος μηχανήματα, όπου μπορεί να ψηφιοποιηθεί ηχητικό υλικό οποιασδήποτε μορφής. Υπάρχει επίσης και χώρος όπου μπορούν να γίνουν και ηχογραφήσεις όταν αυτό απαιτείται. Η βιβλιοθήκη είναι οργανωμένη ψηφιακά και διαθέσιμη μέσω του ιστότοπου του Ινστιτούτου. Το ψηφιοποιημένο αρχαιακό υλικό φυλάσσεται σε ειδικές, πυρασφαλείς και υδατοστεγείς αρχαιοθήκες σε δύο τουλάχιστον αντίγραφα. Το ΙΕΜΑ συνεργάζεται επίσης με σημαντικές συλλογές όπως αυτή του Παναγιώτη Κουνάδη, που αποτελεί ίσως την πλουσιότερη μουσική συλλογή ελληνικών τραγουδιών. Στο αρχείο αυτό υπάρχει μια μεγάλη συλλογή από ιστορικά μουσικά έντυπα, μουσικά περιοδικά, από κόμματα εφημερίδων και περί τις 3.000 σπάνιες παρτιτούρες τραγουδιών. Το αρχείο δίσκων περιλαμβάνει 7.500 δίσκους 78 στροφών, που αποτελεί περισσότερο από το 50% του συνόλου της πρώιμης δισκογραφίας τραγουδιών. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν πολύ σπάνιοι και μοναδικοί στο είδος τους δίσκοι. Οι δίσκοι ψηφιοποιούνται στο Κέντρο Ψηφιοποίησης Ήχου του ΙΕΜΑ. Πρωταρχική εργασία είναι το πλύσιμο των δίσκων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ειδικό πλυντήριο δίσκων. Οι δίσκοι ψεκάζονται με ειδικό υγρό, το οποίο φροντίζουμε να μπει σε όλα τα αυλάκια και ακολούθως το πλυντήριο αφαιρεί με υποπίεση το υγρό μαζί με τη σκόνη. Το πλύσιμο των δίσκων βοηθά ώστε η ανάγνωση να γίνει πιο ακριβής. Το ηχητικό παράδειγμα που ακολουθεί είναι από παίξιμο δίσκου πριν και μετά το πλύσιμο. Το Κέντρο Ψηφιοποίησης του ΙΕΜΑ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που διαθέτει αναγνώστη δίσκων με ακτίνες λέιζερ. Το μηχάνημα αυτό μπορεί να παίζει τους δίσκους χωρίς να τους ακουμπά. Ακολούθως, το ηχητικό σήμα εισάγεται στον υπολογιστή.
Οι μαγνητοτενίες προτού παιχτούν συχνά χρειάζεται να φουρνιστούν σε ειδικό φούρνο για 4 περίπου ώρες σε σταθερή θερμοκρασία 40 με 45 βαθμών. Η διαδικασία αυτή απομακρύνει ενδεχόμενη υγρασία και σταθεροποιεί το μαγνητικό υλικό, βελτιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το ηχητικό αποτέλεσμα. Το ηχητικό παράδειγμα που ακολουθεί είναι παίξιμο μαγνητοτενίας πριν και μετά το φούρνισμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιε. Στη συνέχεια, η μαγνητοτενία ξετυλίγεται για να αποκολληθούν οι επιφάνειες και να ξανατυλιχθεί πιο στρωτά, ενώ καθαρίζονται οι κεφαλές του μαγνητοφώνου. Η αναπαραγωγή γίνεται από πολύ υψηλής πιστότητας μηχανήματα. Η ψηφιοποίηση του αναλογικού σήματος γίνεται μέσω επαγγελματικών μετατροπέων σε ανάλυση 24 bit και 96 kHz, που είναι 4 φορές ψηλότερη από αυτήν του CD. Όσον αφορά τις κασέτες, αυτές μπορούν να ψηφιοποιηθούν 4 ταυτόχρονα με τη βοήθεια προγραμμάτων καταγραφής πολλών ιχνών και ακολούθως να διαχωριστούν. Σημαντικό αρχαιακό υλικό είναι σε μορφή μουσικής σημειογραφίας ή μουσικών εντύπων, περιοδικών, προγραμμάτων συναυλιών, αποκομμάτων και άλλα. Το υλικό αυτό ψηφιοποιείται με σαρωτές υψηλής πιστότητας. Πρώτη διαδικασία είναι το καλυμπράρισμα χρωμάτων που γίνεται με ειδικά χρωματολόγια. Η ψηφιοποίηση γίνεται σε υψηλή ανάλυση 600 στιγμών ανά ίντσα έτσι ώστε να παραχθεί ένα ψηφιακό ομοιότυπο. Για τεκμήρια μεγάλου μεγέθους χρησιμοποιείται σαρωτής μεγέθους α2. Για βιβλία χρησιμοποιείται ειδικός book scanner που εξασφαλίζει να μην υπάρχουν σκιάσεις στη ραφή. Τέλος, μεμονωμένες σελίδες μπορούν να ψηφιοποιηθούν με αυτόματο τροφοδότη. Ακολούθως, γίνεται η διαδικασία καταχώρησης. Για το σκοπό αυτό, έχει αναπτυχθεί ειδική βάση δεδομένων βασισμένη σε διεθνή πρότυπα. Εδώ καταχωρούνται όλα τα στοιχεία κάθε τεκμηρίου, καθώς και το ψηφιοποιημένο τεκμήριο αυτό καθ' αυτό σε μορφή προεπισκόπησης. Για την προεπισκόπηση ψηφιοποιημένων παρτιτουρών έχει αναπτυχθεί ειδικό πρόγραμμα στο EMA που προσομοιάζει το ξεφύλισμα παρουσιάζοντας την παρτιτούρα σε χαμηλή ανάλυση για λόγους προστασίας δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να παίζει τη μουσική παρακολουθώντας την παρτιτούρα και να αποτελεί έτσι χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Για την προβολή του ψηφιακού αρχείου
αναπτύχθηκε ειδική μουσική πύλη με την ονομασία www.musicportal.gr. Εδώ υπάρχουν βάσεις δεδομένων της ελληνικής μουσικής ζωής σε διάφορους τομείς, καθώς και δυνατότητες πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο υλικό. Ένας τρόπος πρόσβασης στο αρχαιακό υλικό είναι μέσω της μηχανής αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια που οδηγεί στις καρτέλες των τεκμηρίων, όπου οι χρήστες μπορούν να δουν πληροφορίες και να ακούσουν ή να δουν αρχεία προεπισκόπησης. Ένας δεύτερος τρόπος πρόσβασης είναι μέσω του καταλόγου ονομάτων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το όνομα κάποιου δημιουργού ή εκτελεστή και να οδηγηθεί στα τεκμήρια που σχετίζονται με αυτόν. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει σήμερα περισσότερα από 4.000 διαθέσιμα ονόματα. Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης στο υλικό είναι μέσω της ενότητας εισαγωγής στην ιστορία της ελληνικής μουσικής που έχει αναπτυχθεί ως δικτυακή εφαρμογή στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα κείμενα παραπέμπουν σε φωτογραφίες, παρτιτούρες, ηχητικά παραδείγματα, αποσπάσματα βίντεο, καθώς και σε άλλο αρχαιακό υλικό της βάσης δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια ζωντανή παρακολούθηση της εξέλιξης της ελληνικής μουσικής, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ως γνωριμία με την ελληνική μουσική ιστορία, αλλά και ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Δεν είναι ψέμα. Τα μουσικά όργανα που έχουν ψηφιοποιηθεί έχουν μετατραπεί σε τρισδιάστατα μοντέλα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ψηφιακή εφαρμογή ενός εικονικού μουσείου μουσικών οργάνων. Το ψηφιακό αρχείο ελληνικής μουσικής του ΙΑΜΑ περιλαμβάνει σήμερα πάνω από 100.000 τεκμήρια και αποτελεί το πλουσιότερο στο είδος του. Περιλαμβάνει όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής, παραδοσιακή, λόγια, ελαφρά, έντεχνη και σύγχρονη. Στόχος είναι, μέσα από κατάλληλη χρηματοδότηση, να προκύψει ένα κατά το δυνατόν πλήρες ψηφιακό αρχείο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς που σήμερα δεν υπάρχει.